Χώρος που έχει το, ο καινούργιος χώρος που αυτό θέλαμε. Έχουμε υποβάλει έτοιμα, εγγράφος. Σε εμάς. Στον Δήμαρχο. Θα σου το δώσω. Δεν έχει κοινοποιηθεί κάτι σε εμάς. Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, ευκαιρία λοιπόν, γι' αυτό είπα φέρω και τον Δήμαρχο μέσα να τα δει. Και αυτά θα μείνουν στο χώρο εκεί. Με κατάλαβες. Όχι, άμα κρατήσουμε να λύσουμε και θα κατηγορηθούμε. Κοίταξε, αυτή είναι η ματσόλα για τα βαρέλια του κρασιού του παρελθόντος, τα πολύ μεγάλα. Αυτό εδώ. Κάποια μου έχει κρατήσει η γιαγιά μου. Έτσι ήρθαν και αυτά εδώ. Έτσι, ζυμωτήριο, σκάφι για ζύμωμα, το οποίο είναι ένα, μονοκόμματο. Και μας πήρε τηλέφωνο ένας εδώ Θρακομακεδονίτης, μόνος του. Πού μας βρήκες? Λέει, μου το έδωσε ο παππούς ο Νίκος το τηλέφωνο. Όλα αυτά τα αντικείμενα... Όλα αυτά ανήκουν σε Θρακομακεδονίτες, οι οποίοι τα πρόσφεραν στο Σύλλογο ακριβώς για να τα εκθέσει και να τα διατηρήσει. Πόσα αντικείμενα έχετε εδώ, περίπου, τα έχετε αριθμίσει? Όχι, δεν τα έχουμε αριθμίσει, είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο εδώ, είναι και στον άλλο το χώρο, τα οποία θέλουμε να τα εκθέσουμε κάπου, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χώρο. Μάλιστα. Αλλά και οι ετοιμασίες εδώ και αυτές είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να διατηρηθούν. Φαντάζεσαι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει με όλα αυτά, πόσο δεμένος είναι και εντούτοις προχωράει και τα δίνει. Πάρτε τα ρε παιδιά, πάρτε τα. Βλέπουμε ότι αξίζει ο κόπος. Είναι καλύτερο να είναι όλα αυτά σε κοινή θέα παρά να είναι σε σπίτι. Ακόμα και εκείνη η ερμακιγιά, κοιτάξτε πόσο παλαιότατο είναι. Το πιο δύσκολο να δώσει κάποιος είναι η φορεσιά. Έτσι, άλλα, ναι, και τα νομίσματα μπορεί, ναι, να σκεφτεί, ναι, η φορεσία, ναι, είναι πολύ δύσκολο, δεν βρίσκεται. Ναι. Έχουμε μέσα μια βεριώτικη, ένα βεριώτικο κομμάτι, ένα καταπληκτικό και ντυμένο, ας πούμε, και το έδωσε μια κυρία που το φορούσε όταν ήταν νέα, ναι, στην Βέρη. Και ποιο, ναι, είναι το αίτημά σας που είπατε προηγουμένως? Εμείς το αίτημα είναι να βρεθεί ένας χώρος δημόσιος, δημοτικός ή οτιδήποτε άλλο, για να τα εκθέσουμε μονίμως και βεβαίως θα παραμείνουν στον τόπο και θα τα βλέπει ο κόσμος και θα ενημερώνεται πάνω στην ιστορία και στην γεωγραφία του τόπου. Το ένα πάνω στο άλλο. Δεν καταστρεφούνται το ένα πάνω στο άλλο και θέλει το χώρο του για να αερίζονται και να διατηρηθούν. Θα το εξετάσουμε αυτό, γιατί υπάρχει πρόθεση, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχει ο αντιδήμαρχος εδώ, μόνος του άνοιξε το θέμα αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ.